Με ενδιαφέρον παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις μετά την υπογραφή συμφωνιών στον τομέα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Αναλυτές μιλούν για ισχυροποίηση της Τουρκίας στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Η δήλωση του Ρώσου Πρωθυπουργού Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές του 2007 ήταν ένα μήνυμα προς τη χώρα μας και τη Βουλγαρία για την κατασκευή του πετρελαιοαγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Στηρίζουμε το έργο αυτό, το οποίο θεωρούμε σημαντικό. Αλλά εάν οι Έλληνες και οι Βούλγαροι εταίροι μας δεν καταφέρουν να επιλύσουν τα προβλήματα από τη δική τους πλευρά, θα πρέπει να αυξήσουμε τη δυνατότητα διαμετακόμισης μέσω άλλων χωρών. Και έτσι έπραξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού διαπίστωσε ότι οι διαδικασίες για την κατασκευή του ευρωπαϊκού αγωγού καθυστερούν, όπως καθυστερούν και τα τάνκερ στο Βόσπορο να φέρουν το πετρέλαιο του Καυκάσου στις δυτικές αγορές, υπέγραψε με τον Τούρκο ομόλογό του την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Σαμψούντα Τζεϊχάν, ώστε να παρακάμψει τα στενά, αλλά και να ανταγωνιστεί τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Όταν μπαίνει στη μέση ο αγωγός Σαμψούντα Τζεϊχάν, δημιουργεί τεράστιο θέμα στον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Το πρόσθετο πετρέλαιο που θα είχε στη διάθεσή της η Ρωσία και που θα πήγαινε στον Μπουργκάς, τώρα προφανέστατα θα κατευθυνθεί προς τη Σαμψούντα. Ο αγωγός Σαμψούντα Τζεϊχάν, μήκος 650 χιλιόμετρων, είναι αντιμέτωπος όμως με το υψηλό κόστος που προκαλεί η διέλευση από τα βουνά με υψόμετρο 1200 έως 1800 μέτρα και την αστάθεια βεβαίως στην περιοχή. Γεγονός που κάνει την ελληνική κυβέρνηση να αισιοδοξεί ότι δεν θα κυρωθεί το έργο στη Δυτική Θράκη. Και αν η Βουλγαρία στυλώσει τα πόδια και δεν προχωρήσει με τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, η Ρωσία μπορεί να προωθήσει τον Σαμψούντα Τζεϊχάν, αλλάζει ριζικά το πεδίο, κάνει μια στρατηγική επιλογή να καταστήσει την Τουρκία τον εναλλακτικό ενεργειακό κόμβο απέναντι στην προβληματική ως τώρα Ουκρανία. Και η δεύτερη συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Ο αγωγός φυσικού αερίου θα περνάει υποθαλάσσια από τη ζώνη οικονομικής εκμετάλλευσης της Τουρκίας και έπειτα μέσω Βουλγαρίας και Ελλάδας στην Ιταλία θα φτάνει το φυσικό αέριο του Καυκάσου. Έτσι, αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο ο στρατηγικός ρόλος της Τουρκίας, γεγονός που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα. Μάλιστα, αναλυτές κάνουν λόγο για υποβάθμιση και του αγωγού Ναμπούκο που υποστηρίχθηκε και από τις ΗΠΑ με στόχο την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο.